Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο, το οποίο είναι από τη χθεσινή ημέρα. Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών. Μία αλυσίδα λοιπόν, δεν έχει σημασία πια, καλά έκανε από την πλευρά της, είπε ότι θα προσφέρει μακαρόνια. Δωρεάν ένα πιάτο μακαρόνια σε όποιον περάσει από εκεί. Το είπε. Και τι έγινε, ουρές που δείχνει αυτό, δεν δείχνει ενδεχομένως έναν εκεντρισμό, δεν δείχνει, δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, όσο και αν από αξιοπρέπεια πολλοί δεν το δείχνουν, δεν το βγάζουν προς τα έξω, και λόγω αυτού του προβλήματος στάθηκαν με τις ώρες, σε ατελείωτες ουρές, σε γειτονιές, στο κέντρο, στο Παντράτη, στην Καλυφαία. Έκλεισε Πανόρμου, είχε Πανόρμου. Η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις πλημμύρισαν από απλούς ανθρώπους που στήθηκαν με τις ώρες, ξαναλέμε, με τις ώρες στην ουρά για ένα πιάτο μακαρόνια. Πάμε να το δούμε. Τι γίνεται. Κατάλληλα. Εσύ θα πήγαινε να περιμένεις έτσι στην ουρά. Όχι. Αυτά λοιπόν, Ανδρέα, ο λόγος σε σένα, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, όπου υπάρχει αυτή η αλυσίδα και έκανα την προσφορά, πλημμύρισαν οι δρόμοι από όλες. Αυτό είναι ένα δείγμα της πραγματικής εικόνας της οικονομίας και της κοινωνίας. Εκεί πρέπει να πάει ο κύριος Μητσοτάκης, η κυρία Λαγκάρντ, ο κύριος Τουρνάρας και όχι στα σαλόνια της Εκουτού. Την ώρα λοιπόν που ως άλλες Βερσαλίες η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος παρέθετε το πολυτελές δείπνο και ακούγονταν αυτά τα διθυραμικά σχόλια και είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να πάει να απαντά μάλιστα με σκοπτικό τρόπο στον Κώστα Καραμαλή για την αναφορά που έκανε κατά την παρουσίαση του βιβλίου για Βόλ του Γιώργου Χαρβαλιά στη Θεσσαλονίκη. Και είπε ο Κώστας Καραμαλής αυτονόητο ότι το 2009 με 117% χρέος, 120% χρέος του Κώστας Καραμαλής για να αναφέρονταν στο 2010, δεν μας δάνειζαν, λέγαμε πως δεν μπορούμε να δανειστούμε. Και το 2022 με 200% χρέος επί του ΑΕΠ μας δανείζουν με μηδενικά επιτόκια. Και βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι η Ελλάδα του 2008 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του σήμερα. Και καλά, αυτός την έχει κάνει πολύ καλύτερη. Ιδού ποια είναι η καλύτερη Ελλάδα. Ουρές για ένα πιάτο μακαρόνια σε όλες τις πόλεις. Άρα, τώρα τσιγκλάς τον Άρη Σπίνο, τσιγκλάς τον Άρη Σπίνο. Εμένα μου τρέψε να σας πω ότι δεν συμφωνώ ότι πίνακα. Αυτή η εικόνα της νεολαίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι ο ευνουχισμός της, είναι ο επαμαυλισμός της από σαπισμένους πολιτικούς που από το 1975 τους έχουν μάθει το δίθεν, το τσάμπα, το γυαλιστερό διαμαντάκι που είναι το γυαλί. Τώρα δεν ισχύει αυτό που όχι, όχι, όχι. Οι παριστάμενοι, άκουσε, άκουσε, Ανδρέα μου, μην δικαιολογεί του πάντε όταν περιμένουν ταπεινωμένοι. Όχι, μιλώ για αυτού που είναι εκεί. Δεν μιλώ για τα Ελληνόπουλα που δεν πήγαν, μιλώ για αυτού που είναι εκεί. Αυτοί που πήγαν εκεί. Μόνο νεολαίοι, κοίταξε του. Μόνο νεολαίοι και είναι στη μάχη με ηλικία των στρατεύσιμων. Αυτοί που πήγαν εκεί είναι εκμαυλισμένοι, είναι ευνουχισμένοι, είναι μηδενικής αντιστάσεως. Μισό εκατομμύριο έχουν πάει στο εξωτερικό και δεν γυρίζουν γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά εδώ, αξιοπρεπή. Αυτοί που περιμένουν εκεί, Αντρέα Καψαμπέλη, για να πάρουν μια πυρουνιά μακαρόνια σκέτα με λίγο τυρί και ένα γραμμάριο κιμά, είναι αυτοί που μέσα τους δεν έχουν αυτό που οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχουν και αυτοί τις οποίες δικαιολογείς και δεν πρέπει να δικαιολογείς, γιατί έχουν ανάγκη, φωνάζουν Ελλάδα μέσα τους. Αυτά τα παιδιά εκεί δυστυχώς έχουν πέσει θύμα μιας λογικής ότι το τσάμπα είναι στην ευθεία προς το μακαρόνι. Το τσάμπα αυτό οδηγεί στην αποχάμωση, στον ευνουχισμό, στον εκμαυλισμό. Και γι' αυτό υπεύθυνα θέλω να πω, δεν είναι τα παιδιά αυτά. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν έχουν μάθει το διαφορετικό, δεν έχουν μάθει το αντί. Τους έχουν πει ότι το όχι που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς είναι κάτι καταραμένο, κάτι τοξικό. Το ορθό και το πρέπον είναι να περιμένεις την ουρά για να πάρεις μια πυρουνιά μακαρόνια, γιατί έτσι πρέπει. Είναι μαθητές νικίου, είναι στρατεύσιμοι, είναι τρίτης γυμνασίου παιδιά. Και αυτοί έχουν οικογένειες με αξιοπρέπεια, έχουν γονείς με ήθος. Δεν είναι
είναι δυνατόν να είπαν στους γονείς τους πάμε να πάρουμε μια πυρουνιά μακαρόνια και να περιμένουν μέσα όρο, άκουσε, 3,5 ώρες για να πάρουν μια πυρουνιά μακαρόνια. Τι πιστεύεις, ότι πεινάνε? Όχι. Δεν έχουν ξεδιψάσει και δεν έχουν χορτάσει από Ελλάδα, γιατί κανείς δεν τους την έδωσε. Η Ελλάδα είναι νούμερο 2 σε ανεργία νέων στην Ευρώπη, παρόλες σε εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν φύγει. Υπάρχουν φοιτητές που την βγάζουν με 2 αυγά την ημέρα, δεν έχουν να φάνε, υπάρχουν παιδιά που υποσχεθούν. Και όταν λέμε ότι είναι εργαζόμενοι, είναι που απασχολούμενοι, είναι στο κομμάτι της εργασίας, δεν μιλάμε για κανονική εργασία. Όχι βέβαια, έτσι. Όχι βέβαια. Και ούτε καταγεγραμμένη όλη η ανεργία. Άλλη μέρα θα πει, κυρία Μητσοτάκη. Καμία σχέση η ανεργία που δηλώνει με τους ανέργους στον ΟΑΕΔ και φυσικά την υπαμοιβόλη ελληνική εργασία. Να μην γενικεύει ο Άρης. Εγώ μιλάω για αυτούς που περιμέναν εκεί. Δεν έχουν καμία δικαιολογία να περιμένουν εκεί, καμία απολύτως. Τη σέβομαι την άποψη, απλώς λέω, γιατί εγώ ακούγοντας αυτά που είπατε, θα πω το εξής, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν το... Δηλαδή ξέρω ότι και το 2008 και σήμερα δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα και αν θέλετε τη γνώμη μου, Ανδρέα και Άρη, ναι, υπό συνθήκες χρεοκοπίας ήμασταν και τότε και τώρα. Και τότε λοιπόν χρεοκοπήσαμε όπως χρεοκοπήσαμε και τώρα την επενδυτική βαθμίδα μας τη δώσανε για να μην χρεοκοπήσουμε. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει επί της ουσίας τίποτε. Επί της ουσίας τίποτε. Έχω διαφωνία τώρα σε αυτό που λες, αλλά θέλω πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί το 2008 έβγαινε ο Γιώργος Παπανδρέου και κατηγορούσε τον Καραμαλή για τη γενιά των 700 ευρώ. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, τη μεταμόρφωσε γενιά των 350 ευρώ. Αλλά θα συμφωνήσω ούτε για τον Παπανδρέου κόβομαι, ούτε για τον Καραμαλή. Θα συμφωνήσω με αυτό που λες με την επενδυτική βαθμίδα. Διότι με επενδυτική βαθμίδα χρεοκοπήσαμε. Τρεις μονάδες παραπάνω, τρία σκαλοπάδια παραπάνω. Ανδρέα, μην μπούμε στη συζήτηση. Το έγγραφο που πήρε το καλοκαίρι του 8 ο Καραμαλής και του πέσαν τα μαλλιά όταν του πανεβαίνει, είναι όπως τα λένε για την οικονομία. Δεν είναι όπως τα λένε. Άμα θες να αναλύσουμε, πες μου τα swap στο Σιμίτη 2,9%. Σε ποια καρτέλα καταγράφησα. Ο κ. Μητσοτάκης, επειδή λέμε αυτό εδώ, έκανε και μία ανήκουστη δήλωση, θα συμφωνήσω με τον Άρη σε μεγάλο βαθμό, ότι έχει χάσει και την επαφή με την πραγματικότητα, διότι αν μη τι άλλο, τη δήλωση που έκανε εκεί στο δείπνο της Εκουτού, ότι αν περπατήσετε σήμερα στην Αθήνα, ακούστε τη δήλωση, αν τη βρούμε να την παίξουμε παιδιά αύριο ή τη Δευτέρα, αν περπατήσετε σήμερα στην Αθήνα, θα μπορέσετε να νιώσετε τον παλμό μιας χώρας που ανθεί, προσελκύοντας επενδυτές σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι μόνο η δήλωση του κ. Μητσοτάκη στο δείπνο της Εκουτού. Αν περπατήσετε σήμερα, αφήστε να δείξετε τις εικόνες. Τις εικόνες δείχνετε. Αυτό δεν εννοούσε αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Κ. Μητσοτάκη, αν περπατήσετε σήμερα στην Αθήνα, δεν θα μπορέσετε να νιώθετε τον παλμό που λέτε μιας χώρας που αυτό αυτή. Θα νιώσεις. Θα νιώσετε και θα δείτε τις ουρές, αλλά βεβαίως και θα συμφωνήσω σε αυτό με τον Άρη. Και δεν είναι λαϊκισμός ότι τα δικά σας παιδιά δεν χρειάζεται να πάνε σε αυτές τις ουρές. Δεν χρειάζεται να πάνε σε αυτές τις ουρές και ευτυχώς που τουλάχιστον κάποια παιδιά δεν χρειάζεται. Το θέμα είναι γιατί χρειάζεται να πηγαίνουν τα παιδιά των υπολείπων σε αυτές τις ουρές, γιατί εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι πάνε για τη μόδα τους ή για την τρέλα τους, γιατί το να κάθεσαι 3 ώρες να πάρεις ένα πιάτο μακαρόνια, από ένα σημείο και μετά, αν δεν νιώθεις τον αυτοεξευτελισμό, νιώθεις την ανάγκη που έχεις να το κάνεις. Πόσες οικογένειες έχουν κόψει το φαΐ για να μπορέσουν να πληρώσουν το ρεύμα, το πετρέλαιο, τη βενζίνη για να πάνε στο μεροκάματο. Πόσες οικογένειες. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Αν μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο να πω μία κουβέντα. Είπε ο Ανδρέας μία πρόταση πάρα πολύ σοφή. Αν νιώθουν τον αυτοεξευτελισμό. Ξέρετε, η διαχείριση της αξιοπρέπειας, πόσο σημαντικό είναι να έχεις ζυγαριά μέσα σου και να τη βάζεις με αυτοεξευτελισμό. Αλλά μία πυρουνιά μακαρόνια, κύριε Καψαμπέλη, δεν σου κατευνάζει την πείνα, σου ισοπεδώνει την ελάχιστη αξιοπρέπεια που σου έχει μείνει. Και αυτά τα νεαρά παιδιά που εγώ ντρέπομαι που τα βλέπω εκεί, έχουν αποδεχτεί τον εκμαυλισμό του να μην αντισταθούν. Γιατί θα έπρεπε εκεί στην ουρά αυτή, στο κάλεσμα που έκανε αυτή η πολυεθνική εταιρεία, να μην παραστεί κανένας. Να μην υπάρχει κανένας για να καταλάβει ο κάθε μαγαζάτορας που εκμεταλλεύεται την ανοχή της κοινωνίας ότι δεν μπορεί με ζητιανιά να πλουτίζει. Τώρα τα παιδιά του Μητσοτάκη θα πάνε εκεί, θα πάνε τα παιδιά του Γεωργιάδη εκεί. Άφησε την κοινωνία, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το 150 πριν τις εκλογές του 18άριδες. Που συγχωρούσαν ολόκληρα σόγια για να πάρει ο Καναγκάρης. Εκεί 2 στους 3 Μητσοτάκη ψήφισαν. Αυτό λέει ο Καναγκάρης από το 15.